φοβάσαι να μπεις και να τολμήσεις να κάνεις κάτι νέο, επειδή σκέφτεσαι ότι μπορεί να μην τα καταφέρεις, επειδή τα φίλτρα του μυαλού σου σε οδηγούν μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου υποσυνείδητα, να σκεφτείς ότι η περίπτωση αποτυχίας είναι μεγαλύτερη από την περίπτωση επιτυχίας. Και όλο αυτό γίνεται αυτόματα με τόσο μεγάλη ταχύτητα που δεν καταλαβαίνεις πώς σου βγήκε αυτό το συμπέρασμα. Και εσύ αμέσως μετά δεν κάνεις τίποτε άλλο παρά να υποταχθείς συμβουλή και συνοδηγία εντολή που ένιωσες και αισθάνθηκες μέσα σου εξαιτίας αυτών των σκέψεων. Να θυμάσαι πως όπου στρέφεις την προσοχή σου, εκεί είναι το σημείο που εναποθέτεις και την ενέργειά σου, και σε ό,τι επενδύεις την ενέργειά σου, εκεί πηγαίνει αυτόματα και το σώμα σου. Και αν μπορείς να εστιάσεις την προσοχή σου σε κάτι άγνωστο, ξεκαθαρίζοντας πώς ακριβώς θα ήταν στο μέλλον, και κρατήσεις την πλειονότητα της προσοχής σου σε αυτό το μέλλον, συνδυάζοντάς το με το συναίσθημα που θα έχεις γι' αυτό, θα μπορέσεις να παντρέψεις και να ενώσεις την παρούσα ενέργειά σου με αυτό το μέλλον. Οπότε και το σώμα σου θα αναγκαστεί να ακολουθήσει το μυαλό σου σε μια νέα εμπειρία και ένα νέο πεπρωμένο, σαν να είναι ήδη υπάρχον, χωρίς καν να υπάρχει ο φόβος του αγνώστου. Απαράβατος κανόνας και νόμος είναι ότι το σώμα πάντα θα στρέφεται και θα πηγαίνει εκεί που το οδηγεί το μυαλό. Το μυαλό σου θα το σκεφτεί, όπου πάντα μα πάντα θα το κάνεις εικόνα, θα δεθείς μετά συναισθηματικά με αυτό και θα πας να το κάνεις. Και όλα αυτά τα γεγονότα συμβαίνουν μέσα σε εκατομμυριωστά του δευτερολέπτου. Αν δεν το σκεφτεί το μυαλό, δεν θα πάει ποτέ το σώμα. Δηλαδή φαντάσου ότι θέλεις να πας να φτιάξεις καφέ. Σκέφτεσαι ότι πας να φτιάξεις καφέ, άρα και το σώμα σου υπακούει και πας να φτιάξεις καφέ. Δεν γίνεται να σκέφτεσαι ότι θα πας να φτιάξεις καφέ και να πας να ανοίξεις το θερμοσύφωνο για να κάνεις μπάνιο. Ούτε μία στο άπειρο. Για να πας να ανοίξεις το θερμοσύφωνα, σημαίνει ότι το σκέφτηκε κάπου το μυαλό σου μαζί με το ότι θα πας να φτιάξεις καφέ. Δεν γίνεται να κάνεις κάτι αν πρώτα δεν το σκεφτείς. Πρώτα θα το σκεφτείς και αμέσως θα πας να πράξεις αυτό που έχεις σκεφτεί, το οποίο σου έχει γίνει εικόνα. Αμέσως μετά γίνεται εκεί η σύνδεση, συνδυαστικά. Κάθε εικόνα που δημιουργείται αρχίζει να συνδέεται συναισθηματικά μαζί σου. Και μόλις γίνει αυτό, σε οδηγεί και σε κατευθύνει να πράττεις και να συμπεριφέρεσαι σύμφωνα με την εικόνα που σου δημιουργήθηκε στο μυαλό σου. Δίνει εντολή στο σώμα σου να ακολουθήσει τις εντολές του συναισθήματος που ένιωσες. Το συναίσθημα είναι ο λοχαγός ή το αφεντικό σου, θα λέγαμε, που σου δίνει εντολές που δεν μπορείς να παρακούσεις με τίποτα. Σκέψου λοιπόν κάτι. Λίγο δώσε προσοχή. Εάν βρεθείς μπροστά σε μια κατάσταση με την οποία έρχεσαι αντιμέτωπος και ο νου σου σου λέει ότι θα αποτύχω, πού θα πάει το σώμα? Θέλεις δηλαδή, έτσι για το παράδειγμά μας, να μπεις ας πούμε σε ένα πρόγραμμα αδυνατίσματος. Είναι η κατάσταση που έρχεσαι αντιμέτωπος. Ο νου σου θα συνδεθεί σε κλάσματα δευτερολέπτου με ένα κάρος συνισταμένες και θα δημιουργήσει χιλιάδες συνεχείς διαδεχόμενες εικόνες εξαιτίας αυτής της σκέψης, και με τόσο μεγάλη ταχύτητα που δεν το καταλαβαίνεις. Εξαιτίας των εικόνων και των σκέψεών σου τώρα θα σου δημιουργηθεί φόβος, ας πούμε, εκείνη την ώρα ότι θα αποτύχεις. Και πού θα σε οδηγήσει το σώμα? Μα φυσικά στην αποτυχία, και μάλιστα πριν καν ξεκινήσεις. Έτσι, επειδή το σκέφτηκες, έχεις δημιουργήσει δηλαδή πόρισμα και συμπέρασμα πριν μπεις. Wow, αυτό δεν είναι, ρε παιδιά, ο ορισμός του παραλόγου? Κι όμως σε όλους μας συμβαίνει και πολύ φυσιολογικά. Δηλαδή έχουμε κρίνει το μέλλον από μια αέρινη ιδέα χωρίς να κάνουμε καμία κίνηση να το δούμε. Προσδιορίζουμε δηλαδή τις ικανότητές μας για μια κατάσταση χωρίς να μπούμε στην κατάσταση να δοκιμάσουμε τις νέες ικανότητες που μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές από τις παρελθούσες. Έτσι, μόνο επειδή μου το είπε η ιδέα. Κάτι το οποίο όταν επαναλαμβάνεται δημιουργεί αντίληψη και πεποίθηση για το συγκεκριμένο θέμα και είναι για μας de facto. Και πώς μπορεί να μου δημιουργηθεί αρνητικός φόβος μπροστά σε μια κατάσταση? Εξαιτίας κάποιων μεμονωμένων εμπειριών του παρελθόντος, οι οποίες αποτυπώθηκαν μέσα μου συναισθηματικά
Και όταν δεθώ αρνητικά συναισθηματικά με μια κατάσταση και αποτυπωθεί με αυτόν τον τρόπο μέσα μου, θα με ακολουθεί και θα μου βγαίνει εφόρου ζωής, όχι μόνο με όμοιες περιπτώσεις με την αρχική αυτή κατάσταση που μου το έφερε, αλλά και μπροστά στη θέα οποιασδήποτε ακόμα και διαφορετικής κατάστασης. Επειδή ο εγκέφαλός μας έχει μια στρέβλωση, παιδιά, που ονομάζεται γενικοποίηση. Και εκεί επεκτείνει το αποτέλεσμα και το συμπέρασμα μιας μεμονωμένης κατάστασης προς τα πάντα. Όλοι οι άντρες είναι έτσι, όλες οι γυναίκες είναι έτσι. Έτσι, για να υπάρξει θεραπεία από αυτό το αρνητικό σκηνικό θα πρέπει να αλλάξει το είδος του συναισθηματικού δεσίματος ως προς την αρχική κατάσταση που το δημιούργησε, να συνδεθούμε δηλαδή εκεί πέρα να δώσουμε τη λύση. Αυτό το συναισθηματικό δέσιμο θα αλλάξει μόνο αν γίνει αποσύνδεση από το συνέστημα εκείνο, δημιουργώντας νέες σκέψεις οι οποίες θα φτιάξουν νέες εικόνες που θα προκαλέσουν και νέο συναίσθημα, παιδιά. Και αυτό γίνεται. Και για να γίνει χρειάζεται μέθοδος, βέβαια, έτσι. Είναι η μέθοδος αποσύνδεσης και απαγκίστρωσης από το παλιό μοτίβο ανταπόκρισης και συμπεριφοράς και αγκίστρωσης με το νέο μοτίβο. Και αυτή είναι η οι εξελιγμένοι ειδικότητες ψυχολογίας που ίσως όλοι ξέρετε και λέγεται NLP. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται. Αυτή η ψυχολογία, αυτή η δραστική ψυχολογία πλέον είναι η γνωστική συμπεριφοριστική, αυτή που η θετική ψυχολογία, αυτή είναι που θα σε πιάσει να σου συνδέσει, να σου αποσυνδέσει το παλιό συναίσθημα και να σου συνδέσει με ένα νέο, προς μια νέα συνήθεια, νέα κατάσταση. Σε απαγκιστρώνει και σε αγκιστρώνει στο πρέπον. Εκεί που χρειάζεται για να αλλάξει το όλο σου το είναι μέσα. Αυτά όλα είναι καταστάσεις, παιδιά, που συμβαίνουν μονίμως μέσα μας. Όταν λέμε μονίμως. Είναι ο αυτόματος. Αυτό κάνει το μυαλό όλη μέρα. Λοιπόν, δεν μπορούμε να το αφήνουμε έτσι. Χρειάζεται να τα δούμε, αλλιώς δεν θα απαγκιστρωθούμε ποτέ από αυτό. Κάθε φορά που θα θέλουμε να πετύχουμε κάτι και δούμε αυτή την κατάσταση ως αρνητική, αυτομάτως θα μας κυνηγήσει το παλιό μοτίβο που έχουμε μέσα μας. Χρειάζεται απαγκίστρωση.